Πούτιν, δεν αποκλείω το ενδεχόμενο αποστολής όπλων στην Βόρεια Κορέα. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν λοιπόν δήλωσε ότι δεν αποκλείει το ενδεχόμενο αποστολής όπλων στην Βόρεια Κορέα, προειδοποιώντας παράλληλα την Νότια Κορέα ότι θα ήταν πολύ σοβαρό λάθος να στείλει στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία. Ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου είχε απειλήσει πρόσφατα ότι η Ρωσία θα παρέδιδε όπλα σε άλλες χώρες ως απάντηση στην Δύση για την στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία και για το πράσινο φως που άναψε η Δύση προκειμένου να χρησιμοποιήσει το Κίεβο τα δυτικά όπλα σε επιθέσεις εναντίον ρωσικών εδαφών. Σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο Βιετνάμ, ο πρόεδρος Πούτιν ανέφερε πως η Βόρεια Κορέα θα μπορούσε να λάβει ρωσικά οπλικά συστήματα. «Διατηρούμε το δικαίωμα να προμηθεύουμε όπλα σε άλλα μέρη του κόσμου», ανέφερε. Λαμβάνοντας υπόψη τις συμφωνίες συνεργασίας με την Pyongyang, «δεν αποκλείω αυτό το ενδεχόμενο», σημείωσε. Προειδοποίησε επίσης την Σεούλ ότι θα έκανε ένα πολύ σοβαρό λάθος εάν έστελνε στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία. «Ελπίζω να μην συμβεί κάτι τέτοιο. Εάν συμβεί, τότε θα λάβουμε τις δέουσες αποφάσεις που μάλλον δεν θα ευχαριστήσουν την ηγεσία της Νότιας Κορέας». Από την πλευρά του, εξαιρετικά ανησυχητική χαρακτήρισε ο εκπρόσωπος του State Department, Matthew Miller, την αναφορά του Ρώσου Προέδρου για τα όπλα στην Βόρεια Κορέα, υπογραμμίζοντας ότι μια τέτοια κίνηση θα αποσταθεροποιούσε την Κορεατική Χερσόνησο. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.